Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Τουρκία να σταματήσει τις προκλήσεις απίθυνε απόψε από την Ξάνθη ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έδωσε επίσης το μήνυμα για ισονομία και ισοπολιτεία στους μουσουλμάνους της Τράκης. Ο απεσταλμένος μας πολιτικός συντάκτης του Αντένα, Τάσος Σταματόπουλος, μεταδίδει. Ισονομία και ισοπολιτεία στους μουσουλμάνους Τράκης, υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αλλά απίθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς την Τουρκία, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει την πρόσβαση στενών εθνικιστικών επιδιώξεων από κράτη που προσπαθούν να τις εκμεταλλευτούν. Η ελληνική κυβέρνηση, είπε ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζει πολιτική εξαλείψεως τυχών ανισοτήτων και αδικιών σε βάρος μουσουλμάνων, τουρκογενών, αφρικάνων και κομμάκων, αλλά απαιτεί όμως από τη μειονότητα της περιοχής να μην συνεργεί η θελημένα ή αθέλητα σε ενέργειες που στρέφονται κατά της πατρίδας τους. Όταν αναφέρομαι στην ισονομία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και στην ισοπολιτεία, εννοώ απόλυτη ισότητα, η οποία φυσικά δεν μπορεί να ισχύει μόνο στα δικαιώματα. Θα ισχύει και στις υποχρεώσεις απέναντι της ελληνικής πολιτείας, η οποία άλλωστε φροντίζει, όπως είδατε, με τόσο θερμό ενδιαφέρον να δημιουργήσει κατάλληλη υποδομή για την ανάπτυξη της ακριτικής Θράκης σε όλους τους τομείς. Ανάπτυξη και ευημερία, την οποία όλοι από κοινού θα απολαμβάνουν. Δεν δυσκολεύομαι, πρόθεσε, να ξαναπώ και το έχω πει και άλλοτε, ότι έγιναν λάθη στο παρελθόν. Αλλά αυτά δεν οφείλονται σε καμία περίπτωση σε συνειδητή επιλογή των εκάστοτε κυβερνήσεων. Η συνθήκη της Λοζάνης, το γνωρίζουμε όλοι μας, στηρίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας. Η απεινή διωγμή των αδελφών μας στην Κωνσταντινούπολη, την Ήβρο και την Τένεδο, η απροκάλυπτη καταπάτηση από τη γείτονα Τουρκία των σημαντικών υποχρεώσεών της, αλλά και η απρόκλητη εισβολή στην Κύπρο, δημιούργησαν κλίμα αρνητικό που μοιραία, και άλλοτε το έχω πει μιλώντας στην πόλη σας, είχε αντανάκλαση και στους μουσουλμάνους Έλληνες πολίτες. Ο κ. Μητσοτάκης επίσης εξήγηλε εδώ στην Ξάνθη τη σειρά έργων τα οποία θα φτάσουν τα 20 δισεκατομμύρια δραχμές. Από την Ξάνθη για τον Αντένα, Τάσος Σταματόπουλος. Κορυφώνεται το ενδιαφέρον για την πολύκροτη δίκη του σκανδάλου της Τράπεζας Κρήτης μετά από τη συνέντευξη του Γιώργου Κοσκοτά στον Αντένα και τους ισχυρισμούς του ότι θα κάνει αποκαλύψεις επιστρέφοντας στην Ελλάδα. Το περασμένο 24ωρο, στο ειδικό δικαστήριο, ο διευθυντής διατραπεζικών σχέσεων της Τράπεζας Κρήτης, κ. Δημήτρης Χαραλαμπάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έγιναν δύο συναλλαγές του Γιώργου Λούβαρη με την αγγλική τράπεζα BCCI. Η μία για τα μάρκα που προορίζονταν σύμφωνα με το κατηγορητήριο για τα νοσήλια του πρώην Πρωθυπουργού κ. Ανδρέα Παπανδρέου και η δεύτερη για τις 650.000 μάρκα που δόθηκαν βάσει της απάντησης της BCCI για την αγορά του διαμερίσματος του Γιώργου Λούβαρη στο Λονδίνο. Η κατάθεση του κ. Χαραλαμπάκη θα συνεχιστεί σήμερα στις 10 το πρωί. Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ενδέχεται να μην υπάρξει ακροαματική διαδικασία στο ειδικό δικαστήριο λόγω της αποχής των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έργο τους. Η αποκλειστική συνέντευξη του Γιώργου Κοσκότα ήταν το πρώτο και κεντρικό θέμα σε όλες σχεδόν τις εφημερίδες του 24ωρου που πέρασε. Όλες οι εφημερίδες, με εξαίρεση τη Νίκη, δεν ασπάστηκαν τη βίαιη επίθεση που εξαπέλυσε το Πασόκ εναντίον του Αντένα. Μια επίθεση που συνεχίστηκε διαστόματος του κ. Δημήτρη Τσοβόλα. Έντρομη η Νέα Δημοκρατία και οι μηχανισμοί της που έχουν ανοιχτή γραμμή, φαίνεται, ανά πάσα στιγμή, με τον φυγόδικο Κοσκοτά, που υποτίθεται ότι είναι κλεισμένο στις φυλακές της Αμερικής, αλλά που δίνει άνετα σε κάποιο συγκεκριμένο κανάλι και κάποιο φιλοκυβερνητικό τύπο συνεντεύξεις ανά πάσα στιγμή, θέλησε να δημιουργήσει εντυπώσεις. Και να παραμείνουμε στην υπόθεση Κοσκοτά, λέγοντας ότι ο προσωρινός επίτροπος της Τράπεζας Κρήτης, ο Σπύρος Παπαδάκτος, δεχόταν ουσιαστικές πιέσεις, όπως αποκαλύπτει στον Αντένα η σύζυγός του, κυρία Πόπη Παπαδάτου, και παρουσιάζει το περιεχόμενο των δύο παραιτήσεων που είχε υποβάλει ο επίτροπος στο διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, κύριο Δημήτρη Χαλικιά. Το όνομα του νεκρού προσωρινού επιτρόπου της Τράπεζας Κρήτης, Σπύρου Παπαδάτου, ακούστηκε πολλές φορές τις τελευταίες μέρες στην αίθουσα του ειδικού δικαστηρίου, όπου εκδικάζεται η υπόθεση Κοσκοτά. Μάρτυρες, βασιζόμενοι σύμφωνα με την οικογένειά του σε έρπουσες φήμες εκείνης της εποχής, επιχείρησαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την εντυμότητά του και ούτε λίγο ούτε πολύ άφησαν να εννοηθεί ότι ο Σπύρος Παπαδάτος ίσως να χρηματίστηκε για να συγκαλύψει ορισμένες καταστάσεις που θα εξέθεταν τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Χαλικιά. Η στρατηγική ενός εκ των κατηγορουμένων, του κυρίου Τσοβόλα, στη δίκη, που προσπαθεί να αποδείξει ότι το μεγαλύτερο μέρος της ποινικής ευθύνης το φέρει ο κύριος Χαλικιάς, βρήκε, όπως υποστηρίζει η οικογένεια του Παπαδάτου, συμπαραστάτες κάποιους μάρτυρες. Με δεδομένο ότι ο άτυχος επίτροπος της Τράπεζας Κρήτης απολάμβανε τις εμπιστοσύνες του κυρίου Χαλικιά, κάποιοι, λέει η οικογένεια Παπαδάτου, μέσω αυτού θεωρούν ότι χτυπούν τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Σήμερα η χείρα του επιτρόπου, η κυρία Πόπη Παπαδάτου, και ο δικηγόρος της, κύριος Παναγιώτης Αντύπας, μιλούν αποκλειστικά στον Αντένα. Παρουσιάζουν τα πρωτότυπα δύο παραιτήσεων του Παπαδάτου που αποδεικνύουν ότι εκείνος δεχόταν πιέσεις και ότι πολλές αποφάσεις των τότε συναρμοδίων υπουργών για την Τράπεζα Κρήτης λαμβάνονταν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του.
Ακόμη, ο δικηγόρος αναφέρεται σε ενδείξεις που κατά την άποψή του είναι σοβαρές ότι ο θάνατος του Σπύρου Παπαδάτου δεν ήταν φυσιολογικός. Στις 2 Μαΐου στείλατε μία εξώδικο στο ειδικό δικαστήριο, στην οποία αναφέρεται ότι ο Επίτροπος Παπαδάτος είχε υποβάλει 2 φορές την παρέτησή του και μάλιστα η μία παρέτηση υποβλήθηκε 20 μέρες πριν από το θάνατό του. Αυτό σημαίνει κατά τη γνώμη σας ότι ο Παπαδάτος δεχόταν πιέσεις? Ναι, θα ήθελα να απαντήσω ως εξής. Κατέχω τα πρωτότυπα των 2 παρετήσεων. Αυτό σημαίνει ότι τελικά δεν υποβλήθηκαν. Πράγμα που παραπέρα σημαίνει ότι επιέστη για να τις αποσύρει, διότι ακούστηκε στο ειδικό δικαστήριο πως οι παρετήσεις του Παπαδάτου ήσαν γνωστές ως γεγονός. Το πρωί της 1/11/1988, κατόπιν τηλεφωνικής εντολής του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, απειγορεύθη στον Παπαδάτο να κινεί πλέον τον τρεχούμενο λογαριασμό όψεως της Τράπεζας Κρήτης, πράγμα που σημαίνει ότι με αυτή την ενέργεια θα οδηγεί το σε κλείσιμο των θυρών. Δηλαδή θα έχαναν οι καταθέτες τα χρήματά τους και οι υπάλληλοι την εργασία τους. Λόγο για τον οποίο ο Σπύρος Παπαδάτος, πράγμα που σημαίνει ότι είναι έντιμος, υπέβαλε και την παρέτησή του. Η δεύτερη παρέτηση του Σπύρου Παπαδάτου συντάχθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 1988. Είχε υποβάλει τότε μία έκθεση με 12 πορίσματα διαχειριστικών και συναλλαγματικών ελέγχων στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και την είχε χαρακτηρίσει ως εκ του περιεχομένου της την έκθεση αυτή ως απόρριτη. Την ίδια μέρα που παρέδωσε την έκθεση, αυτή δόθηκε άγνωστο πώς στη δημοσιότητα. Περιελάμβανε λίστα με ονόματα ατόμων που είχαν εισπράξει χρήματα από τη γραμμή και τον Ολυμπιακό. Τα άτομα αυτά ήταν καλόπιστα, πήραν την αμοιβή των, διότι δεν γνωρίζαν και δεν όφυλαν να γνωρίζουν από ποιο ταμείο ο Γάμα Κοσκοτάς εξοφλούσε. Δυστυχώς, η παραπάνω έκθεσή μου, πριν ακόμη αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής έρευνας, δόθηκε το ίδιο βράδυ στην δημοσιότητα, με αποτέλεσμα τα παραπάνω άτομα να χαρακτηριστούν από τον τύπο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως συνεργάτες του Γάμα Κοσκοτά στις ατασταλίες της Τράπεζας Κρήτης. Ο Σπύρος Παπαδάτος στην πεντασέλιδη παρέτησή του αναφερόταν ακόμη σε διάφορα χρηματικά ποσά που είχαν καταβληθεί σε καταθέτες ως επιπλέον ποσά τόκων. Η θέση του ήταν ότι τα ποσά αυτά καλύπτονταν από το τραπεζικό απόρριτο και έτσι δεν μπορούσε να τα παραδώσει. Στις 2 Δεκεμβρίου 1988, στις 5 το απόγευμα, αναφέρει ο Παπαδάτος, πήρε επιστολή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που έλεγε ότι μετά από απόφαση δική του και του Υπουργού Εμπορίου έρεται το τραπεζικό απόρριτο και έπρεπε να παραδώσει τα ακριβή ποσά. Πράγματι τα παρέδωσε, αλλά στο διαβιβαστικό του γράμμα ανέφερε ότι οι επιπλέον τόκοι δόθηκαν νομότυπα γιατί οι καταθέσεις ήταν προθεσμιακές. Η Τράπεζα Κρήτης όμως, στην προσπάθειά της να αποφύγει τις δεσμεύσεις των καταθέσεων την Τράπεζα της Ελλάδος, τις εμφάνιζε ως τρεχούμενους λογαριασμούς καταθέσεων, άνευ δέσμευση δηλαδή. Και τη διαφορά του επιτοκίου την μετέφερε στον προσωπικό λογαριασμό του Γάμα Κοσκοτά, με αποτέλεσμα να αποφύγει τις δεσμεύσεις επί των καταθέσεων και να αυξήσει τα καθαρά κέρδη της κατά το ποσό της παραπάνω διαφοράς στόχων. Και οι παραπάνω πίνακες δόθηκαν και αυτοί στη δημοσιότητα για να χαρακτηριστούν οι παραπάνω καταθέτες της Τράπεζας Κρήτης ως συνεργοί και αυτοί του κυρίου Γάμα Κοσκοτά. Στο ειδικό δικαστήριο έγινε συζήτηση και για κάποιους τραπεζικούς λογαριασμούς του Σπύρου Παπαδάτου και μάλιστα ζητήθηκε να ελεγχθούν. Σας λέω με δύο λόγια, υπάρχουν 2 λογαριασμοί, ένας κοινός του άντρα μου με μέναν και ένας κοινός του άντρα μου με τον γιο μας. Σε ποιο ύψος ανέρχονται τα ποσά αυτών των λογαριασμών? Είναι χρήματα τα οποία δικαιολογούνται πλήρως από 2 ανθρώπους εργαζόμενους, ο ένας για 30 χρόνια και ο άλλος για 25 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, όποιος ενδιαφέρεται, νομίζω όλα τα σχετικά υπάρχουν στον ακριτικό υλικό, μπορεί να ανατρέξει και να τα δει. Στους λογαριασμούς του συζύγου σας αναφέρθηκε στην κατάθεσή του και ο κύριος Στρατάκης. Εσείς αντιδράσατε σε αυτή την κατάθεση. Τίθεται ένα πάρα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, γιατί αυτή η λασπολογία και γιατί αυτή η προσπάθεια προβολής πατώντας πάνω σε πτώματα στην κυριολεξία. Στην εξώδικο προς το ειδικό δικαστήριο, η κυρία Παπαδάτου, μέσω του δικηγόρου της, διατυπώνει αμφιβολίες ως προς τα επίσημα αίτια του θανάτου του σύζυγου της. Τα στοιχεία τα οποία είναι υπό διερεύνηση ακόμα, δεν ομιλούν περί απλού εφράγματος, αλλά ομιλούν περί ενός δηλητηρίου, το οποίο ονομάζεται δακτυλίτης. Δεν μπορώ να... Τι ακριβώς κάνει αυτό το δηλητήριο?
Αυτό το δηλητήριο επιφέρει ανακοπή στην καρδιά. Και πώς χορηγείται? Βγαίνει σε τρεις μορφές. Βγαίνει σε σκόνη, ξηρά σκόνη, χορηγείται με χάπια και επίσης και σε υγρή μορφή. Τρεις ιατροδικαστές με επικεφαλής τον καθηγητή τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κύριο Κουτσελίνη, που ήταν παρόντες στην νεκροτομή του Παπαδάτου, που έγινε από τον κύριο Νίκο Μπεναρδί, δεν υπέγραψαν την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία μιλούσε για θρόμβωση. Άλλες ειδήσεις τώρα του 24ωρου που μας πέρασε. Η νέα ομαδική απόδραση κρατουμένων από τις φυλακές Κορυδαλλού θορύβησε ιδιαίτερα την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που σύμφωνα με πληροφορίες αποφάσισε την αντικατάσταση του Διευθυντή των Φυλακών κ. Γιώργου Στέφη με τον Διευθυντή του Ψυχιατρίου Κρατουμένων κ. Νικήτα Πουλιά. 13 από τους δραπέτες συνελήφθησαν, ενώ 18 διαφεύγουν τη σύλληψη. Οι 13 χθες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πυρός, τον κ. Αναστάσιο Μπράμι, που άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη με βαρύτατες κατηγορίες. Η δίκη τους στο αυτόφορο τριμελές πλημελιο δικείο πυρός αναβλήθηκε για την Τετάρτη. Από τα μεσάνυχτα άρχισε η αποκομιδή των σκουπιδιών από το κέντρο και τις συνοικίες της Αθήνας. Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους μετά από συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Προεδρίας κ. Μιλτιάδη Εύερτ. Συμφώνησαν συγκεκριμένα να στείλουν τις απεργίες τους για 2 μήνες και στο διάστημα αυτό να συσταθεί επιτροπή που θα βρει λύση στο πρόβλημα των ανομισθίων. Ένας άνεργος ναυτικός, ο Βασίλης Μοσχογιάννης, προσπάθησε το πρωί να ληστέψει το σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη στην οδό Μπακνανά 22 στο Νέο Κόσμο. Με την απειλή κοντόκανης καραμπίνας, ακινητοποίησε τον διευθυντή του καταστήματος, τον κύριο Αντώνη Στελιαράκη, και του ζήτησε τις εισπράξεις της ημέρας. Ο διευθυντής του έδωσε από το χρηματοκιβώτιο 27 εκατομμύρια δραχμές, αλλά ταυτόχρονα έθεσε σε λειτουργία του συναγερμό, με αποτέλεσμα ο δράστης να πανικοβληθεί και να αφοπλιστεί από υπαλλήλους. Οδηγήθηκε στην ασφάλεια και εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής του σε άλλες ληστείες. Λίγες ώρες αργότερα, στον Ταύρο, δύο άγνωστοι χτύπησαν χρήματα αποστολής σούπερ μάρκετ και με την απειλή περιστρόφου πήραν από τον υπάλληλο κύριο Ιωάννη Μενετάκη 11.800.000 δραχμές. Οι ληστές επιβιβάστηκαν σε ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο που είχε κλαπεί από την περιοχή του Ζωγράφου και εξαφανίστηκαν. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα. Ο πρόεδρος της Αλβανίας, Ραμιζαλία, δήλωσε χθες ότι ο στρατός της χώρας του έχει τεθεί σε επιφυλακή εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στη Γιουγκοσλαβία. Σύμφωνα με το Γιουγκοσλαβικό πρακτορείο ειδήσεων Ταν Γιούγκ, που επικαλείται τον ραδιοσταθμό των Τυράννων, ο Ραμιζαλία εκτιμά πως η Γιουγκοσλαβία αποτελεί κίνδυνο για την ειρήνη και τη σταθερότητα στα Βαλκάνια. Για τις εξελίξεις στη Γιουγκοσλαβία και στον υπόλοιπο κόσμο, μας ενημερώνει τώρα η Μάρο Λεωνάρδο. Σε όξυνση της ήδη έκρηθμης κατάστασης που επικρατεί στη Γιουγκοσλαβία, αναμένεται να οδηγήσουν τα αποτελέσματα του χθεσινού δημοψηφίσματος που έγινε στην περιοχή Κραγίνα της Κροατίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 99% των 140.000 Σέρβων κατοίκων της περιοχής που ψήφισαν επιθυμούν την ενωσή τους με την Ομόσπονδη Δημοκρατία της Σερβίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush ανακοίνωσε χθες ότι η χώρα του προτίθεται να απαγορεύσει τη χρήση χημικών όπλων μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, αν επιτευχθεί προηγουμένως διεθνή συμφωνία. Μέχρι στιγμής οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονταν τη χρήση των όπλων αυτών για την περίπτωση αντιπίνων. Ο σοσιαλισμός στη Σοβιετική Ένωση ήταν ένα λάθος το οποίο μπορεί να διορθωθεί, είπε ο Έντβαρντ Σεβερνάντζε μιλώντας σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Έμορι στην Ατλάντα. Πίσω στη χώρα του καταργήθηκε χθες το μονοπόλιο της κρατικής τηλεόρασης με την έναρξη λειτουργίας ενός μικρού ανταγωνιστικού τηλεοπτικού καναλιού. Το νέο κανάλι χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και θα εκπέμπει πρόγραμμα 3 φορές την εβδομάδα, 6 ώρες συνολικά. Οι δικοί του Αμερικανικού στρατού άρχισαν προσπάθειες για την αποκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου στα νότια του Μπαγκλαντές πριν αρχίσουν οι μαζικές προσπάθειες βοήθειας στη χώρα που επλήγει από τον κυκλώνα. Καθώς λοιμός και διάρρεια μαστίζουν τους πληγέντες, τα προγνωστικά του καιρού προβλέπουν και νέες καταιγίδες. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας John Major αλλά και η πριγκίπισσα Νταϊάννα ήταν παρόντες στη μεγάλη συναυλία που δόθηκε στο Γουέμπλεϊ για τους Κούρδους πρόσφυγες του Ιράκ. Άρχισε χθες το πρωί στο Ζάπιο η 13η συνδιάσκεψη των αρχηγών αστυνομίας πρωτευουσών ευρωπαϊκών χώρων. Λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ του Γιώργου Φρήμη. Την έναρξη των εργασιών της συνδιάσκεψης κήρυξε ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης κ. Γιάννης Βασιλιάδης. Ο θεσμός αυτός ξεκίνησε άτυπα στη Μεγάλη Βρετανία το 1978. Φέτος τη διοργάνωση είχε αναλάβει η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Συμμετέχουν 20 χώρες της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης και προεδρεύει ο Αττικάρχης υποστράτηγος κ. Σίμων Παπαδεγιώργος. Στη συνδιάσκεψη θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την τρομοκρατία, τα ναρκωτικά, τη λαθρομετανάστευση, τη βία στα γήπεδα και την προστασία των αρχαιοτήτων. Σκοπός της είναι η συνεργασία των αστυνομικών υπηρεσιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο κύριος Κώστας Γενεράκης είναι από σήμερα ο νέος πρόεδρος της ΠΑΕΑΕΚ μετά από την εξαναβολή Γενικής Συνέλευσης, συγκεντρώνοντας τη συντριπτική πλειοψηφία του 92% των μετοχών. Ο κύριος Γενεράκης αμέσως μετά την εκλογή του μίλησε αποκλειστικά στην τηλεόραση του Αντένα. Υπόσχομαι στον κόσμο της ΑΕΚ να δώσω την ψυχή μου, ό,τι μπορώ μέσα τον εαυτό μου. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, από αύριο μόνο έργα και όχι λόγια. Άξιο! Οι προτεραιότητες του κυρίου Γενεράκη της διοίκησής του θα είναι να λύσουμε τα μεσότατα προβλήματα, να μείνουν όπως είπαμε οι παίκτες, οι εκκρεμείς πενταετίες και να ανανεώσουμε τις παλιές, να μην αφήσουμε τίποτα κενό. Νωρίτερα, ο επικεφαλής του δεύτερου συνδυασμού, κύριος Σεραφείμ Σοφιανίτης, έχει αποσύρει την υποψηφιότητά του. Επειδή εφήγει προσωπικά από τον κύριο Παρίσι, αποσύρω το ψηφοδέλτιο και την υποψηφιότητά μου. Την εκλογή του κυρίου Κώστα Γενεράκη στην Προεδρία της ΠΑΕΑΕΚ στήριξε η αριστεχνική ΑΕΚ που διαθέτει το 40% των μετοχών, ο μεγαλομέτοχος κύριος Ζαφυρόπουλος με το 42% των μετοχών, οι υπόλοιποι μικρομέτοχοι, ενώ λευκό ψήφισε ο κύριος Ψωμιάδης που κατέχει το 8% των μετοχών. Υποχώρησε σήμερα το δολάριο στις διεθνείς χρηματαγορές, ενώ ο χρυσός βελτίωσε έλαφρα τη θέση του και έκλεισε στο Λονδίνο στα 356,8 δολάρια η ουγγιά. Νέα Υόρκη, πριν από λίγο το δολάριο είχε 139,15 γεν, 1,7095 μάρκα, 5,7910 γαλλικά φράγκα, 1,44 ελβετικά φράγκα και η στερλίνα 1,7375 δολάρια. Αλλαγή του καιρού θα έχουμε από το μεσημέρι, όπως μας ενημερώνει τώρα ο μετεωρολόγος μας Σπύρος Λινάρδος. Νεφώσεις και λίγες βροχές από τις απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Πιο αναλυτικά, στην Αττική θα υπάρχουν αερέα νέφη που βαθμία θα πυκνώσουν και μετά το μεσημέρι αναμένεται να βρέξει. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει και πάλι στους 25 βαθμούς. Ίδιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με λίγα νέφη στην αρχή της ημέρας που προοδευτικά θα αυξηθούν και μετά το απόγευμα θα βρέξει. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη και η θερμοκρασία που δεν θα αλλάξει θα κυμανθεί από 12 μέχρι 24 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκαν και οι απόψινες νυχτερινές μας ειδήσεις. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.